μέρη της Ενωρίας της Ελίκας και Διευθυντά του Γεροκομείου της Ελίκας. Κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Νιφέρη, Παναγιώτα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Λέκα, τους κοινοφελούς, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητος, κύριε Αντιπρόεδρε του Νομικού Προσώπου, κυρία Γεωργακάκου, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, άρχοντες σε δημότατε από όποιο μετερίζει και αν υπηρετείτε των λαών, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Η Εκκλησία, στα πλαίσια του σωτηριολογικού και φιλανθρώπου έργου της, δραστηριοποιείται πάντοτε και στο πεδίο της υλικής στήριξης των ανθρώπων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και η δική μας ενορία, μέσω του φιλοπτώχου ταμείου της, εργάζεται για την ανακούφιση και τη στήριξη των εμπερίστατων αδελφών μας. Στόχος αυτού του έργου είναι να βρίσκεται κοντά, κατά το δυνατόν, σε όλους εκείνους οι οποίοι όχι μόνο χτυπούν την πόρτα της, αλλά και που γενικότερα έχουν ανάγκη, χωρίς καμία διάκριση, αλλά παράλληλα, λόγω της περιραίουσας καταστάσεως στην οποία έχουμε περιέλθει και αναφέρομαι στην δεινή οικονομική κατάσταση, να βρίσκεται κοντά στους εμπεριστάτους αδελφούς μας. Αυτή η στήριξη, επιτρέψτε μου να πω, προς τους ανθρώπους, αποτελεί μια κρίσιμη συνεισφορά της τοπικής μας εκκλησίας στο σύνολο της κοινωνίας μας, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ισορροπία αλλά και η συνοχή της. Προμετωπίδα στην άσκηση της φιλανθρωπίας υπέρ των πασχόντων στην ενορία μας είναι η προτροπή του Κυρίου μας, έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης, ηλαρών γαρ δότην αγαπά ο Θεός. Έτσι λοιπόν το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο μας επιτελεί, και επιτρέψτε μου να μην το παθαίνω όπως η κουκουβάγια που θεωρεί τα παιδιά της ομορφότερα από τα άλλα, από όλα τα άλλα, ένα πολυσχηδές, επιτρέψτε μου να πω, έργο, έχοντας υπόψη τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Και έτσι, όπως προείπα, προσπαθεί να ανακουφίσει εκείνους τους συνανθρώπους μας που αν αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ακόμα και σε στοιχειώδεις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Αυτή η βοήθεια είναι δυνατή στο βαθμό που το επιτρέπουν τα έσοδά του. Και αυτά είναι οι δωρεές των φιλανθρώπων, οι συνδρομές των μελών του φιλοπτώχου ταμείου μας, οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνεται, το παζάρι των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αυτή η εκδήλωσή μας η ετήσια και το κοιτίον του φιλοπτώχου, το κουτί, αυτό που συναντάτε όταν εισέρχεστε μέσα στον ιερό μας ναό. Τα χρήματα συγκεντρώνονται, καταμετρώνονται και διανέμονται. Και να λάβει κανείς υπόψη του ότι κανένας άλλος φορέας δεν επιδοτεί ούτε στο ελάχιστο αυτό το έργο. Έτσι, καταφέρνουμε να πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω φιλανθρωπίες αλλά και δραστηριότητες. Σημαντικό είναι το παζάρι, όπως σας είπα, των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, όπου κυρίες μαζί με παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κατασκευάζουν χειροτεχνήματα τα οποία και εκθέτουν. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μας πέρασε,
και αφού εξευρέθη η κατάλληλη αίθουσα, πραγματοποιήθηκε παζάρι μεταχειρισμένων ρούχων, αλλά και καινούριων, τα οποία αφού τα συγκεντρώσαμε, τα προσφέραμε στους εμπερίστατους αδελφούς μας, με σύνθημα «Μη το πετάς, χάρισέ το». Προσεφέρθηκαν περίπου 3.000 κρεμάστρες. Μία σημαντική συμβολή του φιλοτόχου είναι οι υποτροφίες που δίδονται σε σπουδαστές. Και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω εκείνους οι οποίοι συνδράμουν και προς αυτή την κατεύθυνση προς το Ενωριακό Φιλότοχο Ταμείο μας και έτσι εξασφαλίζουν υποτροφίες σε εισαγωγικά 4 ή 5 μαθητές κάθε χρόνο από 150 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα για όσο διαρκούν οι σπουδές. 3 ή 4 χρόνια. Μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά φανταστείτε όμως την σπουδαιότητά της, γιατί αυτά τα 4 βατικιωτόπουλα ή τα 5 δεν θα είχαν τη δυνατότητα σπουδών. Εξασφάλιση ενοικίων των φοιτητών, άλλη μία συμβολή. Όσοι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα διαμονής σε κάποια εστία ή ενοικίαση διαμερίσματος, το Ενωριακό Φιλότοχο Νεαπόλεως εξασφαλίζει το ενίκιο, προσφέρει κάθε μήνα το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την κάλυψη αυτού του ζητήματος, αλλά καθώς και των προσωπικών τους εξόδων. Μια σπουδαία, ένας θεσμός πλέον, είναι αυτός που συναντάτε όταν μπαίνετε στα καταστήματα ειδών διατροφής της περιοχής μας. Έχουν κατασκευαστεί κουτιά, όπου μέσα σε αυτά μπορεί κάποιος να προσφέρει είδη διατροφής από αυτά που προμηθεύεται για το σπίτι του και έτσι αυτά συγκεντρώνονται, εξασφαλίζονται αφού αγοράσουμε όσα λείπουν και διανέμονται κάθε μήνα σε 25 έως 30 οικογένειες. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θα μου πείτε μια τσάντα τρόφιμα το μήνα. Σας πληροφορώ και από τη θέση αυτή που βρίσκομαι ότι και αυτή έχει την αξία της και είναι αναγκαία. Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε επίσης και εκδρομή. Θα ειδείτε παρακάτω και στο φωτογραφικό υλικό που εξιστορεί την δράση του Φιλοτόπου Ταμείου μας. Το 2016 πραγματοποιήθηκε στα Κύθυρα. Άλλο ένα σημαντικό, μια σημαντική συμβολή, εκτός το ότι κατά το δυνατόν ενισχύεται και το ίδρυμα της περιοχής μας, αλλά και το ότι εξοφλούνται λογαριασμοί των διαφόρων δημοσίων επιχειρήσεων και άλλα, είναι και η προσφορά φαγητού σε μαθητές. Δεν θα φανταζόταν κανένας πως στη Νεάπολη θεωρείται επαρχία και ως εκ τούτου δεν έχει προσβληθεί έτσι σκληρά από την οικονομική κρίση. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι υπάρχουν παιδιά που σηκώνονται το πρωί να πάνε στο σχολείο τους και δεν θα είχαν τη δυνατότητα φαγητού. Σε συνεννόηση λοιπόν με τους αρμοδίους, εξασφαλίζονται μερίδες έτοιμου φαγητού κάθε μέρα, τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και από εκεί ο διευθυντής και το προσωπικό με διάκριση τα προσφέρει. Εγώ προσωπικά δεν φανταζόμουν ότι θα υπήρχε τέτοιο ζήτημα στην πόλη και όμως υπάρχει. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάθε φορά που είμαστε στο τραπέζι μας, στην εστία μας, στο φαγητό μας, το μεσημέρι, το οικογενειακό, πάντα να σκεφτόμαστε τους εμπερίστατους αδελφούς μας. Θα ήθελα λοιπόν εδώ, μέσα από την καρδιά μου, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, η οποία είναι σήμερα και σήμερα ζωτικής σημασίας. Και θα ήθελα και για αυτήν την εκδήλωση να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτόπουλος, Καραγιάννης και Παππούλης και το σούπερ μάρκετ της Μάρθας της Ανδρεζάκη.
καφέ στα Βέντο. Το καφέ Κρανιδιώτη, Χαρίπλιας Πανάβου, τα καταστήματα του Νίκου Κοτσόνη και του Γιώργου Βάνια, την Κάβα Θανασάκους, το Στέκι, τα τοπία Κωνσταντινάκου, Δρακάκη και Μέντι, τον Αντώνη τον Κοντραφούλη, για την προσφορά 5 αναλύσεις σωμάτως από την εταιρεία στην οποία εργάζεται, τον Πολιτικό Σύλλογο, Πολιτιστικό Σύλλογο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την παρασκευή των γλυκισμάτων που μας προσφέρουν τις κυρίες Χέλη Βιβί, Μέντι Μαριγούλα, Κοτσόνη Κατσόλη Κρυσταλία, Τσίρου Κατίγκο, την Καλαροϊδινού Μαντούλα, την Οικονόμου Ποτούλα, Καλογράκη Διενία, Ψαράκη Άννα και Ρέτσικα Αρετή. Αλλά και για την κατασκευή των λαμπάδων που μπορείτε να προμηθευτείτε εξερχόμενοι, τις κυρίες Κουτσουράκη Βασιλική, Ζαχαράκη Νατάσα, Μιλίνη Αρετή και την μαθήτρια της Θεματική Νικηφόρου. Και όλους εκείνους οι οποίοι στηρίζουν με τον τρόπο τους ως χορηγοί επικοινωνίας το έργο της ενορίας μας, το φιλανθρωπικό και κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και σήμερα, το Μουσικό Παλμό, το Άντελι, τον κύριο Ζουγουλάκη και φυσικά τη Μέρη και την Έφη Τσαλαβούτα που πάντοτε φιλόξενα μας παραχωρούν την αίθουσά τους, αλλά και θερμότατα να ευχαριστήσω και τους εργαζομένους του ξενοδοχείου αυτό για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ό,τι έχω περισσότερο να σας πω θα το κάνω κατά την παρουσίαση του υλικού του φωτογραφικού. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την ταμεία του φιλοτόπου ταμείου μας, την κυρία Κουρκούλη, Ανέτα, για να μας παρουσιάσει τον απολογισμό του φιλοτόπου μας κατά το έτος που μας πέρασε, 2016. Ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή αγάπης, όπως τη λέμε εμείς. Και επειδή φέτος, με μεγάλη μας χαρά, βλέπουμε ότι ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερος από ό,τι υπολογίζαμε και έχουμε πάρα πολύ κόσμο όρθιο πίσω στο μπαρ, αν κάποιες μητέρες μπορούν να πάρουν τα παιδάκια τους στην αγκαλίτσα τους, και τα παιδάκια θα χαρούν και εμείς θα χαρούμε περισσότερο. Να κάνουμε ένα πρόχειρο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Ακριβέστατος. Τα έσοδά μας... Πρόχειρος, δηλαδή δεν αναφέρονται όλα τα κεφάλαια, εννοεί έτσι, καμίας. Δεν είναι πρόχειρος, είναι ακριβής. Θα το καταλάβουν όταν ακούσουν τα ποσά. Τα έσοδά μας προέρχονται από ενισχύσεις, από συνδρομές, από το κοιτίο του φιλόπτωχου, από το τσάι αγάπης, παζάρι που κάνουμε και από τον έρανο της αγάπης. Για κάθε ένα από αυτά θα το πούμε αναλυτικά τώρα. Από ενισχύσεις δικές σας οικονομικές συγκεντρώσαμε 2.951 και 23 λεπτά. Από συνδρομές 750 ευρώ. Από το κηδείο που υπάρχει στην Αγία Τριάδα 4.175. Το τσάι αγάπης πέρυσι μας άφησε 2.159 ευρώ. Το παζάρι του Πάσχα 411 ευρώ. Και από τον έρανο της αγάπης 1.500 ευρώ. Το σύνολο των εσόδων μας ήταν 11.946 και 23 λεπτά. Στα έξοδα τώρα. Οι υποτροφίες μας 5.900 ευρώ. Αλλά, όμως, ακούστε να δείτε, ασφαλώς και δεν πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο στο φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας. Όσα χρήματα εισπράττονται πρέπει και να δίδονται στους εμπερίστατους αδερφούς μας. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή
να καλωσορίσω με αισθήματα χαράς και τιμής, αλλά και ευγνωμοσύνης και με την ιδιότητα της εκπαιδευτικού, την κυρία Λιφέρη Παναγιώτα, η οποία σήμερα δεσμεύθη και χωρίς καμία αντίρρηση εδέχθη να παρουσιάσει μία ομιλία στη σημερινή εκδήλωσή μας, εμπλουτίζοντάς της, ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα». Άλλωστε, όπως όλοι ξέρουμε, σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την μητέρα. Εμείς πάντοτε γιορτάζουμε βέβαια άπαντες τη μητέρα, όχι μόνο μία φορά το χρόνο ή όποτε έτσι ο κόσμος και το φρόνημά του το απαιτεί, αλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή είναι στην καρδιά μας. Ακόμα και εμείς που έχουμε, φέρουμε την ιδιότητα την αιματοβρεγμένη του χριστιανού, έχουμε την αναφορά μας, τη σκέψη μας και την καρδιά μας, την Παναγιά μας. Έτσι λοιπόν σήμερα εκλήθη και την ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό, για τη συμμετοχή της, να μας παρουσιάσει την εργασία που έχει κάνει για μας. Η κυρία Λιφέρη έχει την καταγωγή της τα Παπαδιάννικα Λακωνίας, όπου και μόνιμα κατοικεί. Είναι παντρεμένη με τον εκπαιδευτικό της Αρούχα Μελέτιο και μητέρα ενός αγοριού. Κατέχει πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης, μέτος από φοιτήσεως 1985. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχίο Μετεκπαίδευσης στο Μαράσλιο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα της Ειδικής Αγωγής. Κατέχει επίσης ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και την νοητική υστέρηση. Έτος αποφοιτήσεως 1996. Κατέχει πτυχίο Σχολής Εργοθεραπείας, ΤΕΗ Αθήνας. Έτος αποφοιτήσεως 1996. Είναι ενταγμένη στο Μητρό Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Επίσης, είναι στο πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. 27 χρόνια εκπαιδευτικός σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τα οποία τα 16 τελευταία στην ειδική αγωγή. Από το σχολικό έτος 2008-2009 μέχρι σήμερα, υπηρετεί ως προϊσταμένη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο των Μολάων. Από το 1997 έως το 2002 υπήρξε αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παπαδιανίκων Πλήτρας, η Αρχαία Κυπαρισία. Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Ασοπού από το 1998 έως το 2010. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ασοπού για 4 χρόνια από το 2005 έως το 2008. Αντιδήμαρχος Δήμου Ασοπού για τα έτη 2009-2010. Και τα χρόνια αυτά υπήρξε υπεύθυνη στο Δήμο Ασοπού για θέματα κοινωνικής πολιτικής, για θέματα εκπαιδευτικά, για τη λειτουργία σχολικών επιτροπών, για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, για τα προγράμματα γαλάζιες σημαίες και για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από το 2011 έως και σήμερα είναι πρόεδρος του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Μονεβασίας. Με αισθήματα λοιπόν τιμής την καλούμε στο βήμα για την παρουσίαση της εργασίας. Thank you.
ησυχία. Βέβαια, μας διακρίνει και το μεσογειακό ταπεραμέντο, έτσι, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Αλλά, κάποιες στιγμές πρέπει να το κοντρολάρουμε. Έτσι σας παρακαλώ για να ακουστούμε. Αυτή η δεξιά πτέρυγα είναι ζωηρή από εκεί. Η δεξιά πτέρυγα από μένα, αριστερά από σας. Ενδεσιμολογιότατε Πατέρα Παναγιώτη, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως, κυρία Πρόεδρε της Κοινοφελούς Επιχείρησης Νεαπόλεως, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητά παιδιά, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τόσο τον Πατέρα Παναγιώτη, όσο και τα μέλη του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας Νεαπόλεως για την τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν να μιλήσω στη σημερινή εκδήλωση. Σε αυτό το τσάι αγάπης που έχει καθιερωθεί, έχει γίνει θεσμός, είναι πάρα πολύ επιτυχημένο και μαζί με όλα τα άλλα που ανέφερε ο Πατέρας Παναγιώτης και η ταμείας του Φιλόπτωχου Ταμείου, η κυρία Ανέτα, συγκεντρώνουν ένα πολύ σημαντικό ποσό το οποίο προσφέρεται σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ειδικά στις μέρες που διανύουμε, η προσφορά και η αλληλεγγύη πρέπει να είναι πάντα μπροστά. Όλοι, το έχω πει πολλές φορές, μόνο αν δώσουμε το χέρι ο ένας δίπλα στον άλλον και βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, μόνο τότε μπορούμε να προσδοκούμε καλύτερες μέρες. Τους συγχαίρω λοιπόν, τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχουν υγεία και να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτό το θεάρεστο έργο. Τώρα, να ευχαριστήσω τον Πατέρα Παναγιώτη για το βιογραφικό, το λεπτομερές που ανέφερε και να πω ότι με έφερε σε δύσκολη θέση. Δεν περίμενα να κάνει καμία αναφορά στο βιογραφικό, ούτε θα το ήθελα. Τον ευχαριστώ πολύ. Σημασία έχει να μπορούμε να μεταφέρουμε πράγματα και αυτά που θα πω σε λίγο, εύχομαι να αγγίξουν τις καρδιές όλων μας και να μας κάνουν να ταξιδέψουμε πίσω σε μανούλες που μπορεί να έχουμε χάσει ή στις μητέρες μας και τις μανάδες μας που τους έχουμε δίπλα μας. Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη με την δροσιά του ουρανού όλη την οικουμένη. Ανάμεσα στους αγγέλους, με σταυρωμένα χέρια πάνω ακριβώς από τον παντοδύναμο Υιό, έχει δικαίωμα να δεσπόζει μόνο μία γυναίκα, η Παναγιά. Στοργική, ήρεμη και προσινής, στέκεται πάνω από τον Χριστό, παίρνοντας και δίνοντας δύναμη με την αγάπη της. Η αγάπη είναι που τη μετατρέπει σε εικόνα παντοτινής στοργής, η αγάπη είναι που την καθιστά απόλυτο σύμβολο της αιώνιας μάνας, που πονά και υπομένει τα πάντα, που απλώνει τα χέρια της για να σκεπάσει το σύμπαν όλων των απροστάτευτων ψυχών. Μέσα στο κατανυκτικό κλίμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Εβδομάδας των Παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας τιμά την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο ακάθιστος ύμνος ή αλλιώς χαιρετισμοί είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα γραμμένο τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, που μιλάει για την Παναγία με επένους, ευχαριστίες και προσευχές. Ποιος χριστιανός δεν έχει ψάλει το πασίγνωστο τροπάριο ότι υπερμάχω στρατηγό και δεν έχει αναφωνήσει χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Στον απόϊχο λοιπόν των χαιρετισμών της Παναγιάς μας και με την πίστη ότι ο Θεός έπλασε τη μητέρα για να είναι ο φύλακας άγγελός μας, για να μας βοηθά και να μας στηρίζει σε κάθε δυσκολία μας, αλλά και με την πεποίθηση ότι η μάνα πρέπει να γιορτάζεται κάθε γιορτή και κάθε μέρα του χρόνου και όχι μόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, επιλέξαμε το θέμα της σημερινής ομιλίας και ο Θεός έπλασε τη μητέρα. Στη γη για να λάβει σάρκα και οστά, να δώσει χαρά σε μια καινούργια οικογένεια. Όμως η ανησυχία για το άγνωστο τη φόβησε και ζήτησε τη βοήθεια των αγγέλων. Μου είπαν ότι αύριο θα με στείλετε στη γη. Γιατί μου ζητάτε να φύγω,
έκανα κάτι λάθος. Και οι άγγελοι αποκρίθηκαν, τίποτα δεν έκανες λάθος. Είσαι καλή και τρυφερή ψυχή. Γι' αυτό σε στέλνουμε στη γη. Γιατί η ύπαρξή σου θα φωτίσει με χαρά εκείνο τον κόσμο. Ναι, αλλά σαν μωρό πώς θα προστατευτώ. Δεν θα είσαι μόνο, θα σε προστατεύει ο άγγελός σου. Και πώς θα επικοινωνώ με τους άλλους αν δεν ξέρω πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι. Ο άγγελός σου θα σου μάθει ό,τι χρειάζεσαι. Ο άγγελός σου θα σου μάθει να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις. Και πώς θα ξέρω που να ζητήσω βοήθεια που θα είμαι μωρό και δεν θα σας θυμάμαι. Ο άγγελός σου θα σε βοηθά σε ό,τι χρειαστείς. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάζεται ο ίδιος. Κι αν ο άγγελός μου κουραστεί, κάθε μια τέτοια περίσταση είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ύπαρξής του. Κι αν με γνωρίσει και δεν του αρέσω, ο άγγελός σου θα σ' αγαπά και θα νιώθει αγαλίαση πριν καν σε γνωρίσει. Κοιτά τον ουρανό και εύχεται να έρθεις. Ο χρόνος πέρασε πολύ και η ώρα για το ταξίδι μόλις είχε φτάσει. Η παιδική ψυχή γρήγορα ρώτησε, «Τουλάχιστον πείτε μου πώς λένε τον άγγελό μου» και οι άγγελοι του απάντησαν, «Μαμά, μαμά θα τον φωνάζεις». Συγγραφέας Πάολο Κοέλιο γράφει, «Βρισκόμαστε στην έκτη μέρα της δημιουργίας. Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε τη μητέρα. Του εξομολογήθηκε όμως. Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει 6 χέρια, 3 ζευγάρια μάτια, ικανότητα αυτοθεραπείας, για να μπορεί να σκέφτεται, να λογικεύει και να συμβιβάζει. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει το καθήκον της. Μάνα, το μάνα του ουρανού, δέντρο του παραδείσου, στη ρίζα του ψηλού βουνού φύτεψα την ευχή σου. Και από την ευχή που φύτεψα βγήκε στο φως μια βρύση και από τα σκοτάδια γύρισε πουλίνα και λαϊδίση. Μάνα, το όνομά σου γλυκιά μελωδία, τραγούδι ουράνιο, αγγελικό. Αλλά μητέρα, για τον καθέναν από μας, είναι ένα συγκεκριμένο άτομο και όχι μια αφηρημένη έννοια. Έτσι, όταν σκεφτόμαστε τη λέξη μάνα, το μυαλό μας γεμίζει από τη μορφή της δικιάς μας μάνας. Μορφή αγαπημένη και λατρεμένη, που αγαπά τα παιδιά της όσο τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό, που είναι αστήρευτη πηγή τρυφερότητας και δύναμης. Η ζεστή αγκαλιά της, απάνεμο λιμάνι γαλήνης και σιγουριάς. Τα λόγια της, τα χάδια της, τα φιλιά της γεμάτα στοργή, που τη μια στιγμή την πικραίνεις και όχι μόνο σε συγχωρεί αμέσως, αλλά τρέχει να σε παρηγορήσει κιόλας. Που παρόλη την αγάπη και την αδυναμία που σου έχει, σε αφήνει να τραβήξεις το δρόμο σου και να κάνεις τα λάθη σου, μένοντας πάντα στο πλευρό σου για να σε βοηθήσει αν τη χρειαστείς. Αυτή είναι η μάνα η δική μου, η δική σας. Αυτή είναι η Ελληνίδα μάνα. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Θυμός μεγάλος μας κυριεύει όλους κάθε φορά που ακούμε στις ειδήσεις ότι άγνωστη μητέρα πέταξε το μωρό της. Προσπαθώ να κατανοήσω την απελπισία της πιθανόν, τα προβλήματά της τα άλυτα, αλλά στη σκέψη πως την ίδια στιγμή κάποια άλλη γυναίκα δίνει τα πάντα για να αποκτήσει ένα παιδί εξοργίζομαι. Ας είναι, εμείς για τη μάνα μιλάμε σήμερα, με την έννοια της λέξης και όχι για κάποια κακέκτυπα που μπορεί στο κάτω-κάτω της γραφής να είναι δημιουργήματα της αλλοπρόσαλης κοινωνικής μας ζωής. Μάνα, δεν βρίσκεται λέξη καμιά να έχει στον ήχο της τόση αρμονία. Πραγματικά, δεν νομίζω να υπάρχει πιο όμορφη λέξη, πιο γλυκιά,
πιο τρυφερή από τη λέξη μάνα. Στο άκουσμά της ξυπνά όλος ο κόσμος, όλη η ζωή και όλη η πλάση. Για κάθε άνθρωπο είναι το παγκόσμιο, το αιώνιο σύμβολο αγάπης. Όλοι εμείς, αν αφήναμε σήμερα τις ψυχές μας να μιλήσουν δυνατά μέσα από τα βάθη τους και να πλούν απλά, πολύ απλά αυτό που νιώθουν, πόσα δεν θα άκουγαν οι μητέρες μας, πόσους παλμούς αγάπης, πόσους κρυμμένους θησαυρούς για αυτές τα βάθη της καρδιάς μας, για τη μάνα. Η μάνα, πλασμένη έτσι από το Θεό, πλάσμα τρυφερό, με το αδύναμο και συνάμα δυνατό της σώμα, τα απαλά χέρια, τη θερμή φωνή και την πιο γλυκιά καρδιά, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μας χάρισε ο Δημιουργός. Η μάνα έχει την ακτινοβολία της αγνότητας. Κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της και νομίζει ότι κρατά το σύμπαν. Στο ίδιο στήθος ακούμπησε και ο Θεός όταν σαρκώθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Το μάτι της αγρυπνά πάνω μας. Το χέρι της αδύναμο υψώνεται για να μας δείξει το δρόμο της ζωής. Και η καρδιά της είναι ζυμωμένη με την αγάπη, την ανεξάρτητη, την ανιδιοτελή, τη δυνατή σαν μια θεϊκή δύναμη. Η μητέρα αγαπά πολύ γιατί υποφέρει πολύ. Και υποφέρει πολύ γιατί αγαπά πολύ. Η αγάπη και ο πόνος είναι οι δυο πόλοι της μητρικής καρδιάς. Πολλοί ίσως μας αγαπούν, μα κανείς σαν τη μητέρα. Κάποτε ο Ουγκό, κατάκοπος από την κούραση της μέρας, αποσύρθηκε στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί. Πριν κλείσει την πόρτα, είπε στον υπηρέτη του, «Αν έρθει ο συμβολιογράφος μου και σου πει ότι κληρονόμησα μια τεράστια περιουσία, μη με ξυπνήσεις, πες του να φύγει. Αν έρθει, αν πιάσει φωτιά το σπίτι μου, μη με ξυπνήσεις, προτιμώ να καώ. Αν έρθει η μάνα μου από τον άλλο κόσμο, πες της να περιμένει και αμέσως διόρθωσε. Μάλλον να μην της πεις τίποτα. Αυτή δεν θα θελήσει ποτέ να με ξυπνήσει. Αυτή θα περιμένει». Στη μάνα ανατέθηκε από το Θεό το μοναδικό προνόμιο να φέρνει στον κόσμο μια νέα ζωή και στη συνέχεια να της πλάθει την ψυχή, γιατί η ψυχή του παιδιού είναι πιο εύθραυστη από το γυαλί, αλλά πολυτιμότερη και από το χρυσάφι. Βασίλισσα της οικογενειακής Κυψέλης θυσιάζεται για τα παιδιά της. Με το παράδειγμά της από τα παιδικά μας χρόνια, μας οδηγεί, μας φωτίζει και μας διδάσκει. Αν ο πατέρας είναι ο εγκέφαλος, η μάνα είναι η καρδιά. Ο εγκέφαλος μπορεί και να κοιμάται, η καρδιά ποτέ. Πόσες φορές δεν έχουν αποδείξει οι μητέρες πως τα παιδιά τους είναι πάνω και από τη ζωή τους, προσφέροντας τον νεφρό της η μια, τα μάτια της η άλλη, πέφτοντας το πηγάδι για να σώσει το παιδί της μια τρίτη, πεθαίνοντας από την πείνα για να δώσουν και τα τελευταία ψίχουλα στα παιδιά τους. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας διαβάσω μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία, που είναι ενδεικτική της αστήρευτης και ανιδιοτελούς μητρικής αγάπης. Η μητέρα ενός αγουριού είχε μόνο ένα μάτι. Ντρεπόταν για αυτή και ώρες-ώρες τη μισούσε. Δούλευε ως μαγείρισα στη φοιτητική λέσχη. Μαγείρευε για τους φοιτητές και τους καθηγητές για να μπορέσει να βγάζει τα έξοδά τους. Δεν ήθελε να του μιλάει για να μην μαθαίνουν ότι είναι παιδί μιας γυναίκας με ένα μάτι, μιας μονόφθαλμης. Οι φοιτήτριες έφευγαν γρήγορα όποτε την έβλεπαν να βγαίνει για λίγο έξω από την κουζίνα και έλεγαν πως δεν άντεχα το θέαμα που τους προκαλούσε ανυπόφορη ανατριχύλα. Μα από μικρός είχε πρόβλημα με τη μητέρα του. Μια μέρα, όταν ακόμα πήγαινε στο δημοτικό, η μητέρα του πέρασε ένα διάλειμμα για να του πει ένα γεια. Αυτός ένιωσε ταπεινωμένος. Πώς μπόρεσε να του το κάνει αυτό, αναρωτιόταν. Την αγνόησε. Της έριξε μόνο ένα βλέμμα, ολομίσος και έτρεξε μακριά. Την επόμενη μέρα, ένας από τους συμμαθητές του του είπε, η μητέρα σου έχει μόνο ένα μάτι. Ήθελε να πεθάνει, ήθελε να εξαφανιστεί. Και όταν γύρισε σπίτι του, της είπε,
Αν είναι όλοι να γελάνε μαζί μου εξαιτίας σου, τότε καλύτερα να πεθάνεις. Αυτή δεν του απάντησε. Δεν με ένοιαζε τι είπα ή τι αισθάνθηκε, γιατί ήμουν πολύ νευριασμένος, έλεγε πολλά χρόνια αργότερα σε ένα φίλο του. Ήθελα να φύγω από εκείνο το σπίτι και να μην έχω καμιά σχέση μαζί της. Διάβασα πάρα πολύ σκληρά με σκοπό να φύγω μακριά της για σπουδές. Και τα κατάφερα. Μετά από λίγο όμως, ήρθε και έπιασε δουλειά στη φοιτητική λέσχη. Αργότερα παντρεύτηκε. Αγόρασε δικό του σπίτι, έκανε δύο παιδιά και ήταν ευτυχισμένος με τη ζωή του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του και τη δουλειά του. Για τη μητέρα του τσιμουδιάσε κανέναν. Μια μέρα, μετά από χρόνια απουσίας, όπως ο ίδιος ήθελε, η μητέρα του πήγε να τον επισκεφτεί. Δεν είχε δει από κοντά τα εγγόνια της. Και μόλις εμφανίστηκε στην πόρτα, τα παιδιά άρχισαν να κλαίνε. Έξαλλος αυτός, επειδή είχε πάει χωρίς να τον ειδοποιήσει και χωρίς να της το ζητήσει ο ίδιος, της φώναξε. «Πώς τολμάς να έρχεσαι στο σπίτι μου και να τρομάζεις τα παιδιά μου? Βγες έξω, φύγε!» Η μητέρα απάντησε γλυκά. «Αχ, πόσο λυπάμαι, κύριε! Μάλλον μου δώσανε λάθος διεύθυνση». Και εξαφανίστηκε χωρίς να καταλάβουν τα μικρά πως ήταν η γιαγιά τους. Πέρασαν χρόνια και μια μέρα έλαβε μια επιστολή πρόσκληση για τη σχολική συγκέντρωση της τάξης του από το δημοτικό σχολείο στην πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είπε ψέματα στη γυναίκα του ότι θα πήγαινε για ένα επαγγελματικό ραντεβού και έφυγε. Όταν τέλειωσε η συγκέντρωση των συμμαθητών, πήγε στο σπίτι που μεγάλωσε μόνο και μόνο από περιέργεια. Οι γείτονες του είπαν ότι η μητέρα του είχε πολύ πρόσφατα πεθάνει. Δεν ήθελε ούτε ένα δάκρυ να βγάλει στο άκουσμα του θανάτου της μάνας του. Του έδωσαν ένα γράμμα που είχε αφήσει για αυτόν. Έγραφε: «Αγαπημένε μου γέ, σε σκέφτομαι συνέχεια. Λυπάμαι που ήρθα σπίτι σου και φόβησα τα παιδιά σου. Έμαθα ότι έρχεσαι για τη σχολική συγκέντρωση και ένιωσα πολύ χαρούμενη. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να μην είμαι σε θέση να σηκωθώ από το κρεβάτι για να έρθω να σε δω, έστω και από την πόρτα. Έγραψα αυτό το γράμμα να στο δώσω αν δεν με προφτάσεις. Στεναχωριέμαι που σε έφερνα σε δύσκολη θέση και ντρεπόσουν για μένα τη μονόθαλμη. Αλλά βλέπεις, όταν ήσουν μικρός, είχες ένα πολύ σοβαρό ατύχημα και έχασες το μάτι σου. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ ότι θα μεγαλώσεις και θα ζήσεις με ένα μάτι. Έτσι σου έδωσα το δικό μου. Ήμουν τόσο περήφανη που ο γιος μου θα έβλεπε τον κόσμο με τη δική μου βοήθεια, με το δικό μου μάτι, αψεγάδιαστος. Έχεις πάντα όλη την αγάπη μου, η μητέρα σου». Όπως καταλαβαίνετε, δάκρυα πλημμύρισαν τα μάτια του παιδιού, αλλά πλέον ήταν αργά. Η μητέρα του είχε φύγει από αυτόν τον κόσμο και δεν μπορούσε να τη ζητήσει συγγνώμη, δεν μπορούσε να την πάρει στην αγκαλιά του. Ας σκεφτόμαστε λοιπόν όλοι τους δικούς μας ανθρώπους, τους γονείς μας και να τους τιμούμε και να τους προσέχουμε όταν τους έχουμε δίπλα μας και όχι όταν πια θα φύγουν από κοντά μας, γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Επίσης, είναι πασίγνωστο σε όλους το ποίημα του Ζαν Ρισπέν «Η καρδιά της μάνας». Να σας το θυμίσω. Ένα παιδί, μοναχοπέδι, αγόρι, αγάπησε μια μάγισσα στην κόρη. «Δεν αγαπώ εγώ», του λέει, «τα παιδιά. Μα αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να φέρεις την καρδιά, να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου». Τρέχει ο νιός, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει και τρέχει να την πάει. Μα σκοντάφτει και πέφτει ο νιός κατάχαμα με δάφτη. Κυλάει ο γιος και η καρδιά κυλάει και την ακούει να κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει: «Χτύπησες, αγόρι μου», και κλαίει. Μετά το Θεό δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να έχει τόση στοργή, τόση καλοσύνη και τόση αγάπη. Όλη η ζωή της μάνας είναι μια δεξαμενή υπομονής και ζεστασιάς που καίγεται και λιώνει στο βωμό της μητρότητας. Η μάνα θυσιάζεται για τη ζωή που φέρνει στον κόσμο. Στους απότομους και ξερούς βράχους των νορβηγικών φιόρδ διηγούνται
τσακίστηκε κάποτε ένα καράβι. Είχε παλέψει πολύ με τη θύελλα μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά δεν άντεχε τον άγριο άνεμο. Την 8η μέρα κόπασε η κακοκαιρία και όταν πλησίασε ένα ναυαγοσωστικό, δεν υπήρχε κανένα ζωντανός για να τον σώσουν. Ξάφνου ανακάλυψαν πάνω σε ένα βράχο μια μητέρα με το παιδί της. Η μητέρα ήταν πεθαμένη, μα το παιδί της ζούσε. Η μητρική της αγάπη την όθησε σε μια πράξη τραγικού ηρωισμού. Με μια πέτρα άνοιξε μια βαθιά πληγή στο στήθος της. Το μητρικό αίμα θα μπορούσε τώρα να συντηρήσει το βρέφος για μερικές ημέρες, σκέφτηκε η μάνα, στις τελευταίες της στιγμές, μέχρι ότου να βρουν και να σώσουν το παιδί της. Αυτή είναι η μάνα, η τραγική και ηρωική μάνα, που θυσιάζεται για το σπλάχνο της. Σας παρακαλώ, λίγο δεξιά, χαμηλώστε την ένταση. Κάνετε λίγο ησυχία, ώστε να παρακολουθούν και οι υπόλοιποι. Σας παρακαλώ. Κανένας διανθρώπινος δεσμός δεν κλονίζεται με το θάνατο όσο συγκλονίζεται η μάνα με το χωρισμό που της φέρνει ο χάροντας παίρνοντας το παιδί της. Πόνος αβάσταχτος που δεν μοιάζει με άλλο πόνο. Αυτή είναι η μάνα η φιλόστοργη που τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη στοργή της. Καμιά γοητεία του κόσμου δεν μπορεί να επιδράσει τόσο ώστε να πάρει τη θέση της μάνας μέσα στην καρδιά του παιδιού. Μέσα στην ψυχή του παιδιού. Όλοι οι θησαυροί του κόσμου δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το θησαυρό της καρδιάς και της πιο φτωχής μάνας. Και όλες οι τιμές και οι δόξες του κόσμου δεν ιστοσταθμίζουν την τιμή και την αξία της. Μάνα κράζει ο νιός και μάνα ο γέρος. Μάνα ακούσε κάθε μέρος. Δυστυχής όποιος τη χάνει. Ο καημός είναι μεγάλος. Σαν τη μάνα δεν είναι άλλος εις τον κόσμο θησαυρός. Μάνα φωνάζει ο τραυματισμένος στο καμίνι της μάχης και ο άρρωστος στο κρεβάτι του πόνου για να λιγοστέψει τον πόνο του. Η μάνα είναι πάντα συμπαραστάτης και συνοδοπόρος δίπλα μας και μας προσέχει σε κάθε μας βήμα από κάθε κακό. Αναμφισβήτητα, εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του πατέρα. Ένας ρόλος που στις μέρες μας αναβαθμίζεται ριζικά. Η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη, επιβεβλημένη και καθοριστική στην ανατροφή του παιδιού, κυρίως μετά την αναγκαστική απουσία της μητέρας από το σπίτι και επαγγελματικούς λόγους. Άλλωστε, και των δυο γονιών είναι κοινή η σκοπή, κοινή η πόθη και τα οράματα για το μέλλον των παιδιών τους. Κοινές είναι για τους δυο τους οι χαρές και οι λύπες και κοινή η μεγάλη τους χαρά το παιδί. Αυτό είναι η προέκταση της υπάρξεως και των δυο. Και αυτό το τρίγωνο, πατέρας, μητέρα και παιδί, συνθέτει την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέλη της οικογένειας να μπορέσουν να διαφυλάξουν την συνοχή και την ταυτότητα του οικογενειακού θεσμού. Η καλή σχέση με τον πατέρα, ο σεβασμός, η αλληλοβοήθεια και η αλληλοκατανόηση που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, τονώνουν το αυτεσυναίσθημα της μάνας. Την κάνουν να αισθάνεται ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Και φυσικά τέτοια συναισθήματα περνούν και στα παιδιά της. Οι ιδεώδη σύζυγοι μοιράζονται την πείρα τους και θεμελιώνουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους και με τα παιδιά τους. Όταν όμως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή οι γονείς είναι συναισθηματικά σε διάσταση, ανεξάρτητα αν έχουν πάρει διαζύγιο ή όχι, τότε υποβαθμίζεται ο ρόλος της μάνας. Δημιουργούνται σε αυτοί αισθήματα ανασφάλειας και σε προέκταση, αντί να είναι αυτή μέτρο οικογενειακής αρμονίας και ισορροπίας, απογοητεύεται με αποτέλεσμα να βιώνουν και τα παιδιά έντονα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να τα σημαδέψουν για όλη την υπόλοιπη του ζωή. Η μητέρα είναι και παραμένει το σημαντικότερο πρόσωπο, το παράθυρο από όπου το παιδί βλέπει τον κόσμο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν το παιδί γεννιέται από την κοιλιά της μάνας, άνθρωπος γίνεται στην αγκαλιά της. Η αγάπη της μάνας για το παιδί αυξάνεται προοδευτικά μετά τη γέννηση και δεν κορυφώνεται ποτέ. Όμως, μητρική αγάπη, εξίσου σημαντική και ισχυρή,
αποκτούν και εκείνες οι γυναίκες που μπορεί για κάποιο λόγο να μην μπορούν να γίνουν φυσικές μητέρες, αλλά που παίρνουν την απόφαση να αποκτήσουν ένα παιδί με υιοθέτηση. Έχουν καταγραφεί περιστατικά αυτοθυσίας από μητέρες που έχουν υιοθετήσει παιδιά για αυτά και περιπτώσεις υιοθετημένων παιδιών που, αν και γνώρισαν τη φυσική τους μητέρα, μάνα τους θεωρούν αυτή που τα μεγάλωσε. Οι συνέπειες της συναισθηματικής έλλειψης που μπορεί να προκαλέσει σε ένα παιδί η έλλειψη της μητέρας είναι τρομακτικές για το παιδί, επισημαίνουν οι ψυχολόγοι. Η ανεπάρκεια της τρυφερότητας και της αφοσίωσης της μητέρας καταγράφεται σε ολόκληρο τον οργανισμό μέχρι και το τελευταίο κύτταρο. Οι διαταραχές του ψυχισμού είναι τόσο σοβαρές, ώστε στο παιδί λείπουν οι μηχανισμοί άμυνας που βοηθούν την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του αυριανού ενήλικα. Η μάνα είναι αυτή που εξασκεί μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού με την αγάπη της και τη συναισθηματική της ευαισθησία. Ο Αβραάμ Λίνκολν έλεγε συχνά: «Ό,τι είμαι ή ελπίζω να γίνω, το χρωστάω στη μητέρα μου». Για να επιτύχει όμως στο ρόλο της η μάνα, ακόμα περισσότερο, δεν χρειάζονται μόνο ύμνοι για το πρωταρχικό και πρωτοποριακό της έργο. Χρειάζεται η μοναδικότητά της να ενισχύεται και να στηρίζεται πέρα από το σύντροφο και την οικογένειά της και από την κοινωνία και την πολιτεία. Μια καλή μητέρα αξίζει 100 δασκάλους, καλλιεργεί χαρακτήρες, διδάσκει με τη ζωή της και γίνεται τεχνήτρα, γεννήτρα της ζωής, σύμφωνα με τον Παλαμά. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε: «Δώστε μου καλές μητέρες και θα αλλάξω την όψη του κόσμου». Και ο Γερμανός φιλόσοφος Γκέτε έλεγε: «Ευδοκιμούν οι λαοί που έχουν ικανές μητέρες». Όταν καταπέσει η μητρότητα, όλη η άλλη παιδεία σε τίποτα δεν ωφελεί. Η κατάπτωση της μάνας είναι η δύση και η παρακμή ενός λαού. Πράγματι, οι μεγαλύτεροι σοφοί και ευεργέτες της ανθρωπότητας τη λάμψη και το μεγαλείο της το οφείλουν στη γλυκιά ανατολή της ζωής τους, στην υφάντρα του πολιτισμού τη μάνα, στην ύπαρξη αυτή που έκανε τον Παλαμά να ξεστομίσει. Τα 9 δέκατα των μεγάλων ανθρώπων που δοξάστηκαν, στις μητέρες τους χρωστούν τον πυρήνα του μεγαλείου τους. Ευτυχισμένες οι κοινωνίες που έχουν μητέρες με πλήρη συνέστηση της αποστολής τους και των καθηκόντων τους. Από τα γόνατά τους θα ξεπηδήσουν όλες οι ηθικές αξίες που θα συντελέσουν στην ευημερία της ανθρωπότητας. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα γράμμα μιας μητέρας που έχει μεγαλώσει αρκετά για το παιδί της, για να δούμε τι περιμένουν και οι μητέρες από εμάς τα παιδιά τους όταν πια φτάνουν προς το τέλος της ζωής τους. Ένα συγκινητικό γράμμα λοιπόν που έγραψε μια μητέρα που αρχίζει να γερνάει. «Αγαπημένο μου παιδί, την ημέρα που θα προσέξεις ότι γέρασα, και αυτό φοβάμαι ότι δεν θα αργήσει να γίνει, κάνε υπομονή και προσπάθησε να καταλάβεις. Μπορεί τα χρόνια μου να πέρασαν, μπορεί οι ρητίδες να χάραξαν το πρόσωπό μου. Όμως ούτε η καρδιά μου έχασε την τρυφερότητά της, ούτε τα μάτια μου την καλοσύνη τους. Από την πρώτη στιγμή ήμουν δίπλα σου και με ανίποτη λαχτάρα περίμενα τον ερχομό σου. Και όταν το θαύμα έγινε, από την ευτυχία μου άνοιξαν οι ουρανοί και η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Στα χρόνια που πέρασαν, ήμουν δίπλα σου με την αγάπη που σου άξιζε και την τρυφερότητα που χρειαζόσουν. Όμως ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και οι αλλαγές επάνω μας είναι ορατές. Γι' αυτό, αν κάποια φορά λερωθώ την ώρα που τρώω ή αν δυσκολεύομαι να ντυθώ, δείξε κατανόηση. Θυμήσουμε πόση υπομονή ξόδευα ατέλειωτες ώρες για να σε βοηθάω. Όταν μιλάμε,
εάν επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα δυο και τρεις φορές, μη με παρεξηγείς, άκουσέ με. Όταν ήσουν μικρό παιδί, έπρεπε να σου λέω πολλές φορές την ίδια ιστορία μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να κάνω ντους, μη θυμώνεις. Θυμήσου τις χιλιάδες δικαιολογίες που έβρισκες προκειμένου να με πείσεις να μη σε λούσω. Όταν διαπιστώσεις την άγνοιά μου πάνω στη νέα τεχνολογία, δώσε μου τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστώ και μη με κοιτάς με ένα περιπαικτικό χαμόγελο. Όταν συζητάμε και ξεχνάω κάτι, δώσε μου το χρόνο να το θυμηθώ. Και αν δεν μπορώ, μην εκνευρίζεσαι. Το πιο σημαντικό δεν είναι η ίδια η συζήτηση, αλλά η χαρά να είμαστε μαζί και να συζητάμε. Σου δίδαξα τόσα πολλά πράγματα. Να τρως σωστά, να ντύνεσαι σωστά, να αντιμετωπίζεις τη ζωή με θάρρος. Όταν δεν θέλω να φάω, μην με πιέζεις. Ξέρω πολύ καλά πότε πρέπει και πότε όχι. Και όταν τα κουρασμένα πόδια μου δεν μου επιτρέπουν να περπατώ, μη στενοχωριέσαι, φυσικό είναι. Δώσε μου το χέρι σου να κρατηθώ. Το ίδιο έκανα κι εγώ όταν έκανες τα πρώτα σου βήματα. Το ξέρω ότι η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει να είμαι τόσο δραστήρια όσο θα ήθελα. Ωστόσο τα καταφέρνω να επιβιώνω. Κάποια μέρα θα καταλάβεις τι εννοώ. Κάποια μέρα θα καταλάβεις ότι παρά τα λάθη μου, πάντα ήθελα το καλύτερο για σένα. Και προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ετοιμάσω το δρόμο σου. Δώσε μου το χέρι λοιπόν και βοήθησέ με. Και εγώ θα σου το ξεπληρώσω με ένα χαμόγελο και με την επέραντη αγάπη που έχω μέσα μου για σένα. Σ' αγαπώ, η μαμά σου. Για αυτή λοιπόν τη μητέρα που είναι όλο αγάπη, που αγάπη σκορπάει και που δεν περιμένει τίποτα άλλο από μας παρά ένα γλυκό χαμόγελο, ένα ζεστό φιλί, λίγη κατανόηση και ένα αγνό λουλούδι, για αυτή τη μητέρα γράφει ο ποιητής. Μητέρα, όλη η ζωή γεμάτη είναι από σένα. Κρατώ μέσα στο βλέμμα μου την πρώτη σου ματιά, αυτή που μου δείξε στοργή, γεμάτη και λατρεία, όταν στον κόσμο βγαίνοντας με πήρες αγκαλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Λιφέρη, για την παρουσίαση του θέματός σας και για το θέμα σας, αλλά και έτσι όπως εσείς μας το παρουσιάσατε. Μιλήσατε στην καρδιά μας και πώς άλλως δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού στην καρδιά του καθενός μας βρίσκεται η μητέρα μας, είναι η μάνα μας. Μιλήσατε, προβληματίσατε και δώσατε τόσα πολλά μηνύματα σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Με ευγνωμοσύνη πάντοτε αντιπολεύουμε την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας αυτή. Αυτά λοιπόν τα κοιτία είναι ζωτικής σημασίας για το φιλότοχο ταμείο μας, γιατί ό,τι συγκεντρώνεται μία φορά το μήνα προσφέρεται σε 25 έως 30 οικογένειες από το υστέρημα της τσέπης, από το περίσσευμα της καρδιάς. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή και να καλωσορίσω τον πατέρα Διονύσιο Μιχαλέτο, τον εφημέριο Αγίου Νικολάου και αρχιερατικό επίτροπο Νεαπόλεως για την παρουσία του σήμερα στην εκδήλωσή μας. Και τον κύριο πρόεδρο που προηγουμένως της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου, όπου δεν τον είδα προηγουμένως. Αυτά τα τρόφιμα συγκεντρώνονται, όπως βλέπετε, σε συγκεκριμένο σημείο να σκευάζονται και διατίθενται. Και σας παρακαλώ πολύ αυτόν τον θεσμό να τον ενισχύετε. Όπως όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ένα κουτί γάλα, μία ζάχαρη, ένα μακαρόνι, όλα είναι απαραίτητα. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις κυρίες του φιλοτόκου
οι οποίες έχουν συστρατευτεί μαζί μου και έχουν αναλάβει αυτόν τον σταυρό, τον γλυκό και τον όμορφο, τον ωραίο της φιλανθρωπίας από την τοπική μας εκκλησία. Την κυρία Νέτα Κουρκούλη, την ταμεία του Φιλοτόχου, και παρακαλώ για το χειροκρότημά σας. Την κυρία Σεβαστή Δρεπανιώτη. Την κυρία Αγγελική Στιβαχτά. Και τον Εκκλησιαστικό Επίτροπο, όπως ορίζει το καταστατικό, τον κύριο Καράλαμπο Νικηφόρο. Άλλωστε αυτό το χειροκρότημα είναι αμοιβή τους. Δεν έχουν να λαμβάνουν τίποτε άλλο εκτός από την ίδια τη χαρά της φιλανθρωπίας. Κοντά μας βρίσκονται και άλλες κυρίες που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια και τις ευχαριστούμε θερμότατα όλες. Μας οδήγησε στο να εξασφαλίσουμε στέγη την οποία ονομάσαμε στέγη αγάπης και δημιουργίας. Το ζεύγος Μπαχτή είναι εκείνο που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας, στο κέλεσμά μας και μας παραχώρησαν αυτήν την αίθουσα, το καφενείο, πρώην καφενείο του Παντελή Μπαχτή. Και εκεί συγκεντρώνονται τα μέλη του Φιλοτόχου αλλά και όλες οι υπόλοιπες κυρίες που εθελοντικά μας πλαισιώνουν για τις χειροτεχνίες, τις κατασκευές, για τη συγκέντρωση των ρούχων, των ειδών διατροφής και άλλων. Από την περσινή μας εκδήλωση ασφαλώς και ποτέ δεν λείπει η χοροδία η παιδική που υπό τη διεύθυνση της κυρίας Φανής Φεβιανάκη Λαμπράκου μας παρουσιάζει πάντοτε το πρόγραμμά της. Από το τσάι της αγάπης το περσινό. Βλέπετε, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Θα το τρέξω λίγο. Τον κύριο Χρήστο τον Πετράκη θέλουμε να ευχαριστήσουμε γιατί πέρυσι όπως και φέτος παρουσίασε ύπνους μεγάλης εβδομάδος. Αυτή είναι από πέρα, είναι περσινή η εκδήλωσή μας. Χρήστο το τρέχω λίγο για να έχει suspense. Να έχουμε έτσι την χαρά να σε ακούσουμε ανανεωμένο φέτος. Από την εκδρομή μας στα Κύθυρα, 10 έως 11 Ιουλίου, της χρονιάς που μας πέρασε. Προς κινηματικού χαρακτήρα εκδρομή. Επεράσαμε όπως λέει και το άσμα. Να μας ακολουθείτε, δεν χάνετε. Περνάτε καλά όταν είμαστε μαζί. Περνάμε καλά όταν είμαστε μαζί. Στον ναό της Μεγιωτήσης, στη χώρα και ένα ηλιοβασίλεμα φανταστικό. Μάλλον μία ανατολή, ανατολή του ηλίου φανταστικό. Αλλά γιατί είναι όμορφη η ανατολή από τα Κύθυρα? Ερώτηση. Γιατί βγαίνει από τα Βάτικα. Το μπαζάρι των ρούχων. Σας είπα ότι προσεφέρθησαν περίπου 3.000 κρεμάστρες, περισσότερες των 3.000, σε περιστάτους αδελφούς μας. Δεν ήταν μόνο ρούχα, ήταν και παπούτσια, όπως βλέπετε. Αργότερα θα
ανακοινωθεί πότε. Όσα ρούχα έχουμε ήδη συγκεντρώσει, θα τα διαθέσουμε πάλι. Πολλά από αυτά ήταν και ρούχα καινούργια, όπως βλέπετε, που κάποιες εταιρείες μας τα έδωσαν. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την στήριξή σας. Στη συνέχεια, η παιδική μας χοροδία θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Yeah.
Ασκευής, η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ. Με ημερομηνία χρονολογία 1939. Αυτή λοιπόν η χοροδία είχε συσταθεί τότε, στη δεκαετία αυτή, προκειμένου να ψάλλονται τα εγκόμια στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Ίσως κάποιες κυρίες να αναγνωρίζουν αυτές τις κυρίες που ενάγωναν τότε μέρος. Εδώ ενδεχομένως να είναι ο πατήρ Παναγιώτης ο Μαρούσης με τους ιεροψάρτες του Ναού της Αγίας Τριάδος. Από τότε λοιπόν αυτή η χοροδία κάποια στιγμή και μετά σταμάτησε να λειτουργεί. Όμως πριν από 25 χρόνια θεωρήσαμε πάλι με τη βοήθεια της κυρίας Φανής να την αναβιώσουμε και συγκροτήσαμε τη χοροδία της ενορίας μας από τα παιδιά μας. Τα βλέπετε τώρα που θα τα αναγνωρίζετε σίγουρα, μικρά παιδιά τότε, μεγάλοι σήμερα, στα πανεπιστήμια και τα βλέπουμε και τα καμαρώνουμε. Θελήσαμε λοιπόν πάλι με τη στήριξη και τη βοήθεια αλλά και τη διεύθυνση της κυρίας Φανής να αναβιώσουμε αυτή την χοροδία, όχι των παιδιών γιατί αυτή υπάρχει στην περιοχή μας όπως το γνωρίζουμε και την απολαμβάνουμε, αυτή τη χοροδία των ενηλίκων και είναι η έκπληξη που σας υποσχεθήκαμε για σήμερα. Πριν από τις 3 μήνες λοιπόν τελέσαμε τον αγιασμό και 25 κυρίες αλλά και κύριοι πλαισίωσαν αυτή την προσπάθεια και έτσι συγκροτήθη μετά από αυτά τα χρόνια από το 1939-40 ξανά στην ενορία μας η χοροδία των ενηλίκων, όχι μόνο για τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής αλλά για να εκπροσωπεί την ενορία μας, την τοπική μας εκκλησία στις εκδηλώσεις. Τελέσαμε τον αγιασμό στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Στις πρόβες μας φιλοξενεί ο Δήμος μας και τον οποίον ευχαριστούμε θερμότατα στην αίθουσα την οποία μας έχει παραχωρήσει. Και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω αλλά και να σας παρουσιάσω αυτή τη χοροδία. Εξηγούμε λοιπόν το χειροκρότημά σας, έτσι ώστε για να την εμψυχώσουμε, γιατί είναι η πρώτη της παρουσίας. Και παρακαλώ την διευθύντρια, την κυρία Φανή, να προσκαλέσει τις κυρίες και τους κυρίους για να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Για πρώτη παρουσία της χοροδίας το χειροκρότημα δεν είναι αρκετό, ρε παιδιά. Δεν θα μπορούν να τραγουδήσουν οι κυρίες. Θα εκπροσωπούν την ενορία μας λοιπόν που υπό την καθοδήγηση τη μουσική της κυρίας Φανής στις εκδηλώσεις της, αλλά και τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό καλούμε και άλλες κυρίες. Είμαστε σίγουροι για την καλή φωνία τους. Όλες οι βατικιώτισσες φημίζονται για την καλή φωνία τους, να πλαισιώσουν αυτή τη χοροδία, να γίνουμε αμυντώσιμοι. Όχι μόνο για τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής και για τις εκδηλώσεις, αλλά και για άλλες παρουσιάσεις
όπου θα οριστούν από την ενορία μας. Ήδη η κυρία Φανή έχει στα χαρτιά της αφιερώσεις, αφιερώματα σε μουσικοσυνθέτες αλλά και όχι μόνο, όπου αυτά σιγά σιγά θα υλοποιηθούν. Ας την απολαύσουμε. Ας την απολαύσουμε. Την απολαύσουμε την κυρία Φανή, ας απολαύσουμε και τις κυρίες. Λίγο ησυχία, το πίσω μέτωπο. Ο ρομαντισμός έχει αντικατασταθεί από το Facebook, το κινητό, τις καφετέριες, το άγχος της καθημερινότητας. Θα ήθελα πολύ να είχα μεγαλώσει στα Επτάνησα, όπου οι καντάδες στόλιζαν τα καντούνια και το μόνο που τάραζε την ηρεμία της νύχτας δεν ήταν οι φωνές οι δικές σας, όχι. Ήταν η κιθάρα και τα μαντολίνα. Εις τον αφρό της θάλασσας. Η αγάπη μου κοιμάται. Παρακαλώ σας σχήματα, μη μου την εξυπνάτε. Κυρία, άραγε για ποια κοπέλα γράφτηκε αυτή η κατάδα. Φλωρεντία μου, δεν θα μάθουμε ποτέ πιστεύω. Η ομορφιά όμως δεν χαρακτηρίζει μόνο ανθρώπους. Α, ναι. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλη να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Δύο στίχοι που υμνούν δύο διαφορετικά μέρη. Μία Θεσσαλονίκη και ένας Πειραιάς, που πλέον είναι αγνώριστη. Που ευτυχώς ο Τσιτσάνης και η Μερκούρη ήταν τυχεροί που δεν γνώρισαν. Η ματαιοδοξία, η αλαζονία και ο εγωισμός του σύγχρονου ανθρώπου είναι η αρχή του τέλους. Και ναι, μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο το γεγονός πως η Ελλάδα χάνει τα στολίδια της, αλλά όπως είπα, είναι η αρχή. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι χάρη σε αυτόν τον εγωισμό ο άνθρωπος έκανε τόσα επιτεύγματα. Κυρία, προσωπική μου άποψη είναι ότι η ανθρωπότητα κατάφερε τόσα μέσα από τη συλλογικότητα, γιατί όντως έχει κατορθώσει πολλά. Όπως το να πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Ποιος να το έλεγε στη Μερκούρη πως όταν έλεγε πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι στον Παπαμιχαήλ ότι θα ήταν κυριολεξία. Βέβαια, σε όλη εξέλιξη και αν γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα χρησιμοποιούν τον παραδοσιακό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, να ταξιδεύουν με καράβι και όχι με αεροπλάνο και να παρακαλάει από το κατάρτι το ψηλό. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνεις, φύσαμε. Λοιπόν, Φλωρεντία, το μόνο που θα μείνει αναλύωτο όσα χρόνια κι αν περάσουν είναι ότι πάντα θα ψάχνουμε το σκοπό, παρόλο που μιλάνε και δεν μας ακούνε, θα ψάχνουμε λοιπόν το σκοπό για να τους πούμε το σ' αγαπώ. Thank you.
με τον κεφαλογίνικο παπά, το κόβουμε. Παπούλι, θέλανε να πούνε ελαφωνισιώτης παπάς. Το καταλάβατε, πάλι καλά. Δεν είναι καμία αμφιβολία. Γι' αυτό τις αγαπώ και για την ειλικρινιά τους. Thank you.
πολλές οι ευχαριστίες. Μας απογείωσαν πραγματικά. Η επόμενη παρουσίαση κατά τα εγκόμια στην Αγία Τριάδα. Ευχαριστούμε θερμότατα κατά αλφαβητική σειρά την κυρία, τις κυρίες Βακελόγλου Δέσποινα, Γιαλελή Ματούλα, Γιαλελή Πόπη, Δέδε Γιούλα, Τελιγιάννη Ειρήνη, Δουμάνη Σοφία στο πιάνο, Καρατζή Παναγιώτα, Κατσούλη Ένια, Κουρκούλη Ανέτα, Μανίκη Παναγού Μαρία, Μπαρμπαγιάννη Σοφία, Μόσκου Μαρία, Μιλίνη Αρετή, Ιντονόμου Παναγιώτα, Παναγού Φλωρεντία, Παπούλη Μαρία, Παρασκευοπούλου Σωτηρία, Πλουμίδη Μαρία, Σπυριδάκου Θεοδούλη, Στιβακτά Αγγελική, Φαβίου Κούλα, Χαραμή Αλεξάνδρα, Χαραμή Χρυσάνθη, και αυτόν που τόλμησε, Αγισίλα Ονοπράκο. Και ασφαλώς τα πρώτα απ' όλα, τα παιδιά τα οποία έλαβαν μέρος. Φωτεινή Χούλη, Στελίνα Καρά, Αργυρούλα Σιγούρη, Αργυρούλα Τσουβάρα, Άννα Μαρία Εκουρέ, Ανδρέας Πάσχου, Κωνσταντίνος Σταθάκης. Εδώ στους οργανωμένους πρέπει να βάλουμε και τη Σοφία. Έλα Σοφία μαζί μας. Η Σοφία Κουμάνη, που μας τίμησε με την παρουσία της στο πιάνο. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι. Η Στελίνα Ικαρά πηγαίνει τρίτη ηλικίου, η οποία θα δώσει πανελλήνιες και έχει κάνει άπειρες πρόβες μαζί μας. Ένα χειροκρότημα διπλό. Τρίτη ηλικίου πηγαίνει και η Φωτεινή, αλλά δεν δίνει πανελλήνιες, γι' αυτό κάνουμε πιο πολύ για τη Στελίνα, γιατί έχει μεγάλο λούκι. Για να μην γίνει μπέρδεμα, η κυρία Ματούλα είναι το γένος για Λελή. Καρά είναι το επώνυμο της, έτσι.